Ουρές έξω από τα κρεοπολία σήμερα για την προμήθεια αγαθών που θα πρωταγωνιστούν στο εορταστικό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς. Μπορεί τα άτομα που θα καθίσουν γύρω από αυτό να είναι λιγότερα, όμως δεν θα λείπει τίποτα. 4 άτομα, λίγο αρνάκι, μια μπριζόλα για το τζάκι, αυτά, κρασάκι και 4 άτομα να μην είμαστε κούκι. Χοιρινό, αρνί, κότα για σούπα. Αυτά. Για λίγα άτομα. Ναι, τα παιδιά μου μόνο. Οι επαγγελματίες του είδους στις επάλξεις για να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Οι περισσότεροι καταναλωτές είχαν ήδη κάνει τις παραγγελίες τους. Υπήρχαν όμως και αυτοί που έτρεξαν την τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα του χρόνου. Όλοι έρχονται να πάρουν τα κρέατά τους για το γιορτινό τραπέζι, να κάνουμε την οικογένειά τους. Πιο μαζεμένα, λίγα τα άτομα στο τραπέζι, αλλά θα τηρήσουμε πάλι το έθιμο της Πρωτοχρονιάς. Τώρα είναι διάφορα τα κρέατα, πιο πολύ εορταστικά, ρολά, ρολά χοιρινά, ρολά κοτόπουλο και αρνί, χοιρινές μπριζόλες, αλλά κάτι πιο ιδιαίτερο. Και μικρότερες ποσότητες. Σίγουρα μικρότερες ποσότητες. Τώρα εφόσον θα είναι και μικρά τα τραπέζα, θα είναι οικογενειακά, δεν θα έχουν καλεσμένους. Οι ποσότητες που αγοράζουν φέτος μπορεί να είναι μικρότερες, όμως φροντίζουν να υπάρχει ποικιλία. Τα Χριστούγεννα ήταν και πάντα είναι τα Χριστούγεννα περισσότερες οι παραγγελίες. Είναι και από νηστεία ο κόσμος. Τώρα είναι πιο μαζεμένος. Υπάρχουν και λίγα κρέατα ακόμα στα ψυγεία από τα Χριστούγεννα. Οπότε είναι μικρότερες οι παραγγελίες. Εντάξει, το πρωτοχρονιά το τραπέζι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα φέτος. Διαφορετικά. Διαφορετικά. Λιγότερα άτομα. Έτσι. Και δύσκολα. Θα δούμε, αντιβαλέψουμε, παιδιά.